με γεια σας. Γεια σας. Με, ε, αφορμή λοιπόν τις ε, συλλήψεις που είχαμε πριν από λίγες ε, εβδομάδες, ε, κάποιον, έτσι όπως ε, παρουσιάστηκε από τι ελληνικέ αρχές τρομοκρατών που σκόπευαν να χτυπήσουν εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα, ε, θα ήθελα τη δική σας εκδοχή σχετικά με το ζήτημα αυτό που ονομάζεται ως Ισλαμική Τρομοκρατία. Ναι, ε, να πω ε, δύο πράγματα πάνω σε αυτό, ότι Κατά ένα περίεργο τρόπο που μου έκανε και εμένα εντύπωση, θετική εντύπωση μπορώ να πω, παραξενεύθηκα, ότι δεν το έχουν αποκαλέσει επίσημα ως α, Ισλαμική τρομοκρατία. Δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιήσει το θρησκευτικό κομμάτι έτσι όπως συνηθίζεται τις περισσότερες φορές. Ε, δηλαδή δεν έχουμε αναφορά σε Ισλαμικό ή Ισλαμιστικό. Εγώ προσωπικά δεν διάβασα και δεν άκουσα κάτι τέτοιο από τις αρχές. Τώρα, όσο αφορά το σενάριο όλο αυτό, γιατί εμένα μου κάνει περισσότερο ως σενάριο, παρά ως πραγματικότητα, είναι ότι δεν βλέπω ένα τρομοκρατικό ε, δίκτυο ε, από τις αναφορές της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας, ε, διότι δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής ούτε γιάφκα, δεν έχουν βρει, δεν έχουν βρει όπλα, ε, δεν έχουν βρει ροή του χρήματος που υποτίθεται ότι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ε, όταν μιλάμε για ένα δίκτυο, έτσι, η αναφορά είναι πολύ βαριά όταν μιλάμε για δίκτυο τρομοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι το, τα δύο βασικά θέματα τα οποία καλό είναι να παρατηρήσουμε. Πρώτον, δεν μιλάμε για ισλαμική τρομοκρατία ή ισλαμιστική. Εδώ να βάλω και μια παρένθεση, ουδέποτε υπήρχε ισλαμική τρομοκρατία, ουδέποτε υπήρχε τρομοκρατία που να σχετίζεται α, με το θρήσκευμα, ε, το Ισλάμ καταδικάζει την τρομοκρατία, καταδικάζει τέτοιες μορφές ε, επίθεσης. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε εξηγήσει. Ε, αυτή η λεγόμενη και δίθεν ισλαμιστική τρομοκρατία ε, κύριο στόχο έχει και μουσουλμάνους, όχι μόνο μη μουσουλμάνους, μουσουλμάνους γυναίκες και παιδιά σε Ισλαμικές χώρες. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για Ισλαμική τρομοκρατία, να της αποδίδουμε, αποδίδουμε δηλαδή το θρησκευτικό ε, στοιχείο. Και το δεύτερο είναι ότι μιλάνε μέχρι στιγμής για ένα τρομοκρατικό δίκτυο, το οποίο δεν το βλέπουμε. Και ο λόγος που δεν το βλέπουμε είναι διότι δεν υπάρχουν οι αποδείξεις για να τεκμηριώνουν ένα τέτοιο δίκτυο, όπως η ύπαρξη γιάφκας, όπλων, α, ροή χρήματος και ένα άλλο, το οποίο είναι πολύ αντιβατικό και οξύμορο, Μιλάμε για δολοφόνους και μιλάμε για άτομα τα οποία παρουσιάζονται ως ε, να ήταν έτοιμα να σκοτώσουν δεκάδες ανθρώπους. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφορούν, έχουμε ε, άτομα τα οποία παρουσιάζονται απρόθυμα να σκοτώσουν, άτομα τα οποία σχεδίαζαν εικονικές δολοφονίες για ε, να ε εξαπατήσουν τον εγκέφαλο, ε, τον στρατολόγο. Και εδώ δημιουργείται άλλη μία απορία πώς μιλάμε για μία τρομοκρατία όταν είχαμε επί της ουσίας άτομα τα οποία τα απειλούσαν όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Αναφέρατε ότι δεν, είναι, ότι ε, δεν αφορά το Ισλάμ το για κάποιο τέτοιο τύπου ενέργειας. Όμως είναι, όμως είναι, πάρα πολλά τα τυπήματα στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, με, και πολύ νεκρά χτυπήματα στη Γαλλία, την Αυστρία, την Αγγλία και αλλού. Όπου το μοναδικό κίνητρο του δράστη, δεν λέμε φυσικά ότι είναι όλη η θρησκεία τη, η, η μουσουλμανική, δεν είναι άλλο από κάποια πράγματα τα οποία ε, έχει μάθει από τη θρησκεία του, ριζο, ριζοσπαστικοποιήθηκε και προέβησε αυτέ τι ακραίε αιματηρέ ενέργειε. Θεωρείται ότι γίνονται αρκετά προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η ριζοσπαστικοποίηση και τα πολλά, δεν είναι λίγα, αυτά χτυπήματα τα οποία. Όπω φαίνονται, είπατε την άποψή σα, μπορεί να απειλούν και τη χώρα μα. Ε, Καταρχά, να σημειώσουμε ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι φαινόμενο εντό ε, τη μουσουλμανική κοινότητα. Για την ακρίβεια, αν δείτε στατιστικέ από το FBI, η ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση είναι η πιο χαμηλή. Η χαμηλότερη. Ε, έχουμε ριζοσπαστικοποίηση χριστιανική, έχουμε ριζοσπαστικοποίηση εβραϊκή, η οποία βρίσκεται και εντό του Ισραήλ και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ε, έχουμε βεβαίως και ριζοσπαστικοποίηση εντός των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Ε, όπως έχω πει τα, και έχω εκφράσει και παλιότερα, αν δούμε τα χτυπήματα που έχουν γίνει εντός της Ευρώπης, είναι, τα μετράς στα δάχτυλα, κυριολεκτικά, με σύγκριση τα χτυπήματα που έχουν γίνει σε μουσουλμανικές χώρες, yeah. που έχουν απειληθεί μουσουλμάνοι, οι ίδιες οι Ισλαμικές χώρες, η σταθεροποίηση γενικότερα της της Ισλαμικής κοινωνίας σε αυτές τις χώρες. Και επίσης έχουμε ε, έχουμε ε, μορφές βίας οι οποίες προέρχονται από μη μουσουλμάνους. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης και το πρόβλημα της Δύσης. Για παράδειγμα έχουμε ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατική ενέργεια ακροδεξιάς, ακροαριστεράς πολιτικής φύσεως, άλλων ιδεολογιών. Οι μουσουλμάνοι είναι οι τελευταίοι που απασχολούν μια κοινωνία στο δυτικό κόσμο ή στον ευρωπαϊκό από άποψη επίθεσης και το να στοχοποιηθεί δηλαδή ο δυτικό ευρωπαϊκός κόσμος από μουσουλμάνους. Αυτό βλέπουμε και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά το τι έχουν κάνει οι μουσουλμάνοι γι' αυτό, οι μουσουλμάνοι έχουν κάνει τα περισσότερα συγκριτικά με τους υπόλοιπου έχουν θεολογία, έχουν μία, α, πέρα από το απολογητικό κομμάτι ως προς το θεολογικό, ε, έχουν δράσεις και έχουν αντιμετωπίσει την τρομοκρατία αποτελεσματικά με σύγκριση στον ευρωπαϊκό και τον δυτικό κόσμο. Η Αίγυπτος έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους αδελφούς μουσουλμάνους, η Σαουδική Αραβία έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ε, την Αλ-Κάιντα. Γενικότερα ο αραβικός κόσμος έχει βάλει σχεδόν ένα τέλος σε αυτό, παρόλο που προκύπτουν προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζονται, δηλαδή είναι διαχειρίσιμα. Απ' την άλλη, παρατηρούμε το δυτικό κόσμο να χρησιμοποιεί αυτήν την ριζοσπαστικοποίηση, ούτω ώστε να εισβάλλει, ε, 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 να δημιουργεί νέε απεικιοκρατικέ νοοτροπίε και γενικότερα να αποπροσανατολίζει. Μην ξεχνάμε ότι η Αραβική Άνοιξη, το μεγαλύτερο παράδειγμα και πρόσφατο, ε, προήλθε από δυτικέ μυστικές υπηρεσίες, κατασκευάστηκε μαζί με την τρομοκρατική οργάνωση των αδερφών μουσουλμάνων. Βέβαια, ο σκοπό τη Ελλαδική Άνοιξη, ο σκοπό τουλάχιστον, ήταν η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, αλλαγή... Αυτό ήταν το πρόσχημα και αυτή ήταν η βιτρίνα όπου στι περισσότερε αυτέ επαναστάσει, ακόμα και στο δυτικό κόσμο, αυτό είναι το πρόσχημα. Αλλά γνωρίζουμε εμπειρικά πολύ καλά ότι από κάτω κρύβονται ε, γεωπολιτικές γεωπολιτικέ και γεωστρατηγικέ ε, προθέσει για να κάνουν κακό στην ίδια την χώρα, στην σταθερότητά της, στην ασφάλειά της και γενικότερα. Θα μπορούσε οπότε κάποια κρατική οντότητα σε κάποιο έτσι πιο φανατικό καθεστώς, όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας, θα λέγαμε, ή του Ιράν, που αναφερθήκατε κι εσείς, να παροτρύνει κάποιες τέτοιε ενέργειες τρομοκρατίας στην Ευρώπη, δηλαδή να, ελέγχει κάποια τέτοια δίκτυα και να δίνει εντολές προκειμένου για κάποιου λόγου που δεν είναι επί του παρόντο. Να κάνουν αυτά τα χτυπήματα. Υπάρχει μύθο ότι η Σαουδική Αραβία προωθεί το τρομοκρατικό και το εξτρεμιστικό στοιχείο. Η Σαουδική Αραβία έχει, έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη δουλειά στο να αντιμετωπίσει αυτό το στοιχείο. Ε, από την άλλη, είναι γνωστή η ιστορία του Ιράν με την τρομοκρατία. Ε, είναι γνωστή η ιστορία τη Χεσμολά και πού ανήκει η Χεσμολά. Είναι γνωστό επίση το πώ ε, ε, η, η ιδεολογία των φρουρών τη Επανάσταση έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και σε αραβικέ χώρε. Το Λίβανο, το Ιράκ, έχουμε δει τι γίνεται εκεί. Ε, αλλά ξανατονίζω και λέω ότι οι μουσουλμανικές χώρε γενικότερα στο σύνολό του, οι αραβικέ κυρίω, έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτό που λέμε τρομοκρατία. Το θέμα είναι ο δυτικό κόσμο να πάρει μάθημα το πώ λειτουργεί αυτή η αντιμετώπιση. Και αυτό λειτουργεί με την αντιμετώπιση συγκεκριμένα των Uh, πολιτικοποιημένων τη πολιτικοποιημένη γκρούπα των αδελφών μουσουλμάνων και άλλων ομάδων σαν και αυτών, όπω Τζεμάτι, Ισλάμι, Χεσμπεταχρήρ και άλλε παρόμοιε. Όταν όμω δεν δίνουμε σημασία και συνεργαζόμαστε με αυτέ τι ομάδε, ούτω ώστε να λειτουργήσουν ω τσιράκια εντό των Ισλαμικών κοινοτήτων, εδώ δημιουργούνται τα προβλήματα. Τίκες, τι συνθήκε, από ό,τι έχετε παρατηρήσει εσεί, και αν θέλετε να το ξεκαθαρίσουμε για το πώ θα μπορούσε να αποτραπεί ε, Καταλήγει κάποιο ομόφωνα κόσμο στην ρίζοσπαστικοποίηση, είτε στη χώρα που γεννήθηκε και που γίνεται εκεί πέρα πάρα πολλά χρήματα, όπω είπατε, είτε και σε, σε μια χώρα σε, 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 σαν τη δικιά μα. Είναι αυτό που τον οδηγεί στα άκρα, και ίσω ενδυνάμει σε μια τέτοια ενέργεια που από ό,τι είπαν οι αρχέ, αποτράπηκε και στην Αθήνα. Η ρίζοσπαστικοποίηση ε, δημιουργείται ε, με τον ίδιο τρόπο που κάθε θρησκευτική ομάδα ριζοσπαστικοποιείται, κάθε πολιτική ομάδα ε, ριζοσπαστικοποιείται, κάθε ιδεολογική ομάδα ριζοσπαστικοποιείται. Είναι η άγνοια, είναι η υπερβολή. Ε, υπάρχει και το στοιχείο της καταπίεσης, βεβαίως, μην ξεχνάμε. Και γενικότερα όταν κάποιος αρχίζει και ερμηνεύει ε, μόνος του ε, κάποιες καταστάσεις, μην ξεχνάτε έχουμε ριζοσπαστικοποίηση στο όνομα της αγάπης. Έχουμε ριζοσπαστικοποίηση στο όνομα της ειρήνης. Κάθε ομάδα θα ριζοσπαστικοποιηθεί, αυτό είναι λογικό, το βλέπουμε, το συναντάμε. Το θέμα είναι τι προβολές, τι, τι φως που δείχνουμε περισσότερο την προσοχή μας σε ποια ριζοσπαστικοποίηση. Μας βολεύει πολλές φορές να κοιτάμε την ριζοσπαστικοποίηση των μουσουλμάνων για πολλούς και διάφορους γεωπολιτικούς λόγους. Όμως δεν είναι μόνο αυτή, υπάρχουν και άλλες. Τώρα το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε σαν μουσουλμάνοι και να το αποτρέψουμε αυτό, το έχουμε πει εδώ και δεκάδες χρόνια, όπου κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτήν την χώρα τουλάχιστον. Καταρχάς, οφείλουμε να έχουμε ορθή Ισλαμική παιδεία με μετριοπάθεια, και μετριοπάθεια όχι όπως ορίζεται από το δυτικό στοιχείο, αλλά έτσι όπως ορίζεται από το Ισλαμικό στοιχείο. Δηλαδή, προσκόλληση στο Κοράνι, στις διδασκαλίες του Κορανίου, της σούνα των προφητικών διδασκαλιών του προφήτη μας, με κατανόηση της πρωτορθόδοξης κοινότητας. Όχι με αιρέσεις, ιδιαίτερα όχι με τάσεις αιρετικές των χαριτζητών. Έχουμε μιλήσει για τους χαριτζίτες, οι οποίοι είναι μία αίρεση ε, βίας, ε, η οποία αυτή επί της ουσίας, προκαλεί αυτά τα διάφορα προβλήματα, ε, παρένθεση δεν μιλάω για το Ιρανικό ε, δίκτυο το ΔΙΘΕΝ αυτό είναι μια άλλη υπόθεση αλλά γενικότερα για την αίρεση των χαριτζητών η οποία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα βίας ε, και ε, επιθέσεων για αυτήν την αίρεση έχουν μιλήσει οι μουσουλμάνοι θεολόγοι και λόγοι την έχουν καταδικάσει έχουν τονίσει πολλές φορές τον κίνδυνο αλλά κανείς δεν δίνει σημασία και το οξύμερο της υπόθεσης είναι ότι ο δυτικός κόσμος και οι δυτικέ μυστικέ υπηρεσίε χρησιμοποιούν αυτή την αίρεση και τη δίνουν πάτημα και βήμα να εκπροσωπείται και να υπάρχει. Α δώσω ένα παράδειγμα στην Ελλάδα. Το τζαμί στο βοτανικό γνωρίζετε ότι οι υπηρεσίε έχουν δώσει βήμα η Επιτροπή που των Μουσουλμάνων που υπάρχει είναι αδελφοί μουσουλμάνοι και έχουν αυτά τα στοιχεία της ριζοσπαστικοποίησης και παρουσιάζονται γραβατωμένοι πολλές φορές Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Γνωρίζετε ότι εδώ και πόσα χρόνια η, 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 η Ε.Ε. έχει συνομιλίες και σε επίπεδο συνεργασιών με άτομα τα οποία ε, είναι οπαδοί και μέλη των Αδελφών μουσουλμάνων μιας εξτρεμιστικής οργάνωσης. Ό, ό, όταν λέτε ότι έχουμε συνομιλίες... Έχουν συνομιλίε, έχουν επαφέ, έχουν συνεργασίε και πολλέ φορέ του έχουν δώσει τη δυνατότητα να διεισδύσουν στι μουσουλμανικέ κοινότητε. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ε, Το πρόβλημα ε, δεν είναι ο Πακιστανό και ο κάθε ε, τρελό που μπορεί να κυκλοφορεί. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που λέτε. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν σχέδια ριζοσπαστικοποίηση μέσα στη λειτουργία του μοναδικού νόμιμου Τζανιού στην Αττική. Φυσικά οι το εκπρόσωποι, το του, οι εκπρόσωποι του έχουν φυλακιστεί ακόμα σε Ισλαμικέ χώρε λόγω τη συμμετοχή του σε τρομοκρατικέ ε, ομάδες. ομάδε. Και αυτό το έχουμε πει πολλέ φορές. Αυτή Ο... τη στιγμή που μιλάμε, οι εκπρόσωποι του είναι οπαδοί αδελφών μουσουλμάνων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πόλο ρηζό, σπαστικό, στο τζαμί στο βοτανικό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ε, λογικά και θεωρητικά ναι. Αλλά επειδή βρίσκονται αυτή τη στιγμή και λειτουργούν ω τσιράκια των υπηρεσιών αυτών, δεν θα τολμήσουν βεβαίω να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να σα πω ότι όλη η λογική είναι προβληματική. Ναι. Για, ναι, μιλάμε ναι, για το ναι, Ιρανικό, το Ιρανικό ναι. δίκτυο. Εμεί, προσέξτε, άλλο αυτή η περίπτωση των Ιρανών του Ιρανικού τρομοκρατικού δικτύου όπως παρουσιάζεται, εγώ όπως σας είπα δεν το πιστεύω κάτι τέτοιο και σας έδωσα τους λόγους, ναι. αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα Ιρανικό τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα. Η φρουροί τη επανάσταση ποιοι είναι οι πρώτοι, οι πρώτοι, ιδεολογικοί, το πρώτο τους ιδεολογικό ερέθισμα, είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι αυτοί που εδώ στην Ελλάδα έχουν τις επίσημες συνομιλίε με την Ελλάδα και το κρατικό μηχανισμό. Ρωτήσετε εμένα εγώ βάζω το ερώτημα, αν υπάρχει κίνδυνο στην Ελλάδα, ουδέποτε υπήρξε κίνδυνο στην Ελλάδα. Ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα στην Ελλάδα από άποψη ε, ε, ρίζος παστικοποίησης ή χτυπημάτων από τρομοκράτες ε, δίθεν μουσουλμάνους. Και επιτρέψτε μου να πω δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε και στον ευρωπαϊκό και στον δυτικό κόσμο. Με την έννοια ότι αν σκεφτείτε στην Αμερική πόσοι μπαίνουν και δολοφονούν και σκοτώνουν με όπλα, δεν είναι Μουσουλμάνοι. Ναι. Έτσι. Ε, Γενικότερα, ε, όλο ε, το χτύπημα ε, τη αυτό... τρομοκρατία έχει πολύ χαμηλά στατιστικά με σύγκριση άλλων επιθέσεων που γίνονται σε δυτικό έδαφος. Ναι. Ε, δεν δε είναι και μελτέα τα χτυπήματα που. Όχι, δεν δε λέμε κάτι τέτοιο. Αλλά αν θα κάνουμε και τις ανάλογες συγκρίσει, βλέπουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα άλλο περίεργο. Όταν έχουμε ένα τρομοκρατικό χτύπημα, α πούμε τρομοκρατικό χτύπημα ή ένα χτύπημα όπου ο θήτης ανήκει σε μια αραβική χώρα ή μουσουλμανική, ξαφνικά στο εδόλιο μπαίνει και το Ισλάμ, ξαφνικά στο εδόλιο μπαίνουν ε, οι μουσουλμάνοι, το Κοράνι και όλα αυτά. Όταν έχουμε ένα ανάλογο χτύπημα, δεν το χαρακτηρίζουμε. Ο οποίο δεν είναι μουσουλμάνος, ανήκει σε μια πολιτική γκρούπα τις περισσότερες φορές, έτσι, διότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα, η καταγωγή της έχει περισσότερο πολιτικό ιδεολογικό στοιχείο από κάποιε συγκεκριμένε τέλο πάντων πολιτικέ ιδεολογίε. Εδώ δεν μπαίνει ούτε το θρήσκευμα, ούτε η καταγωγή, ούτε τίποτα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ περίεργο. Και αποσκοπεί κάπου. Έτσι. Είναι και, είναι και στη, στη, στοχοποίηση, πιθανόν. Στη στοχοποίηση, στο ισλαμοφοβικό κομμάτι, στην ισλαμοφοβία. Έτσι. Και ξαναλέμε, αν, αν, αυτή η τρομοκρατία χαρακτηρίζεται ως ισλαμική ή ισλαμιστική, γιατί τα θύματά της είναι μουσουλμάνοι. Εφόσον τα θύματα τη είναι μουσουλμάνοι, εφόσον στοχεύει με μουσουλμάνου, πώ τη χαρακτηρίζουν. Συνήθω οι μουσουλμάνοι όταν λαμβάνουν χώρα σε, 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 στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ναι, βεβαίω. Στην περίπτωση του πολύ μεγάλου αριθμού μεταναστών που, που δέχεται η χώρα μα, μέσα σε αυτού, μέσα στου πρόσφυγε, στου διωκόμενου, ε, μέσα, ε, όπω έχει αποδειχτεί. Βασικά υπάρχουν και ε, ε, φανατικοί τσιχαντιστέ, να το πω έτσι, ε, οι οποίοι έρχονται με ένα σκοπό, ε, είναι τουλάχιστον δύο-τρία παραδείγματα ε, τζιχαντιστών οι οποίοι προέβησαν στο κτύπημα στην Ευρώπη και διέμεναν πιο πριν στην Ελλάδα. Έτσι. Ε, αυτό εδώ μπορεί να γίνει κάτι για να αποτραπεί αυτό μέσα από την ίδια την κοινότητα. Αυτοί οι άνθρωποι αρχικά κάπου, κάν, κάπου πάνε, έτσι, σε ομοεθνήσου, ομόθρησκου. Όμω στη συνέχεια προβαίνουν στα χτυπήματα αυτά. Τι κονέχετε εσεί, Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχά, το μεταναστευτικό γενικότερα, το προσφυγικό γενικότερα, δεν έχουν διεισδύσει μόνο τα λεγόμενα δήθεν τζιχαντιστικά στοιχεία, αλλά διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν... Η φύση του είναι εγκληματική. Ε, χριστιανικό στοιχείο, εβραϊκό στοιχείο, αθειστικό στοιχείο, τα οποία έχουν και αυτά τις δικές τους ε, καταστάσεις βίας. Τώρα, για αυτούς οι οποίες υποθέσουμε ότι είναι χαριτζήτες που ανήκουν σε αυτή την σέκτα της βίας, ε, η, ευθύνη, η ευθύνη το να ανακαλυφθούν ποιου βαραίνει, του μουσουλμάνους, διότι πολλέ φορέ ακούω αυτό το ερώτημα και το ερώτημα αυτό δεν στέκει. Οι μουσουλμάνοι τι δουλειά έχουν και τι δουλειά έχουν οι κοινότητε και τα τζαμιά του να του εντοπίσουν. Δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν είμαστε υπάλληλοι τη ΕΕΠ. Δεν είμαστε υπάλληλοι τη αντιτρομοκρατική. Αυτό είναι δουλειά συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι οποίοι δυστυχώ δεν κάνουν και σωστά τη δουλειά του. Εγώ το λέω αυτό. Μουσουλμάνο. Ήμουνα ε, χρόνια ημάμι. Και γνωρίζω πολύ καλά τι λέω. Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του, διότι δεν έχουν γνώση τι σημαίνει ριζοσπαστικοποίηση και τι σημαίνει η σέκτα των χαριτζητών. Και όχι μόνο δεν ξέρουν τι σημαίνει, συνεργάζονται με αυτού. Συνεργάζονται με τα κεφάλια του εδώ στην Ελλάδα που εκπροσωπούν κοινότητε. Πώ λοιπόν θα γίνει η αποτροπή, Δεν μπορεί να γίνει η αποτροπή με, με, με αυτέ τι νοοτροπίε. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παρατηρήσει καμία μέχρι στιγμή καμία ε, καμία απολύτως ε, ε, τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας ή να πάει να γίνει κάποια βία, ένα βίο σκηνικό και ξέρετε γιατί δεν οφείλεται στις υπηρεσίες ασφαλείας οφείλεται στις ίδιες τις κοινότητες των μουσουλμάνων όπου αυτές οι υπηρεσίες έχουν πρώτα ανάγκη αυτές τις κοινότητες για να γνωρίζουν και να ξέρουν αν όλα πάνε καλά και αν όλα υπάρχει ηρεμία και ησυχία mm. Mm. αλλά το κομμάτι του εντοπισμού Βαραίνει τις υπηρεσίες, δεν βαραίνει τους μουσουλμάνους. Σαφέ. Εμείς είμαστε ιεροκήρυκες, δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε είμαστε έχουμε κάποιο ρόλο να παίξουμε ε, σε αυτό. Και βεβαίως όταν θέλεις να βοηθήσεις, πολλές φορές που έχω επιχειρήσει να βοηθήσω τη χώρα μου προς αυτό το κομμάτι, πολλές φορές βλέπεις πόρτες κλειστές, διότι τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Όταν τους λες και τους αναδεικνύεις ότι «κοιτάξτε να δείτε», έχουμε ομάδες οι οποίες η ιδεολογία τους είναι αυτό της βίας. Οι χαριτζίτες, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, οι πολιτικοποιημένες γκρούπε που πολιτικοποιούν την Ισλαμική θεολογία δεν δίνουν καμιά σημασία. Και δεν δίνουν καμιά σημασία σε τέτοιο σημείο θράσους να τους βάζουν και υπεύθυνου στο επίσημο τέμενος. Αυτά είναι το τα πράγμα. προβλήματα. Μήπως οι κοινότητε ναι... δεν μπορούν να κάνουν κάτι ναι. περαιτέρω. Κύριε, μέσα στην κουβέντα που κάνουμε τώρα. Μήπω το κάνουν αυτό για να του ελέγχουν ε, οι ελληνικέ υπηρεσίε, Μήπω κρατούν δηλαδή τη συνεργασία. Αυτή ήταν αυτοί. και η δικαιολογία και αυτό ήταν και το, και το επιχείρημα πολλών ε, ε, και τη γαλλική μυστική υπηρεσία και τη γερμανική μυστική υπηρεσία και, της, και, του, και του, των Βρετανών. Και είδαμε ότι ξέφυγε η κατάσταση μετά από δύο και τρει φορέ. Mm. Δεν υπάρχει πλήρη έλεγχο. Έτσι. Δηλαδή, ή θα το αντιμετωπίσει και θα κλείσει την πόρτα, ή όταν εσύ αποφασίζει να ανοίξει αυτή την πόρτα, να είσαι έτοιμο και για τι συνέπειε. Και όχι να κατηγορήσει μετά του μουσουλμάνους και τι κοινότητε. Mm. Όπου μουσουλμάνοι και κοινότητε μουσουλμάνων, να πούμε και να το τονίσουμε, τους, όποτε του εντοπίζουν ή, τους του καταλαβαίνουν, του απο, αποκλείουν από τι κοινότητέ του και από τα τζαμιά του. Να, ναι, πείτε, έτσι, να, να το καταλάβει και ο κόσμο. Ε, Υπάρχουν κάποια στοιχεία του Κορανίου τα οποία οι ριζοσπαστικοποιημένοι αυτοί που λέγαμε πατάνε και τα φτιάχνουν όπω θέλουν στο μυαλό του για να προβαίνουν σε αυτέ τι πράξει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα, τα σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα μου πείτε ότι τα παραφράζουν, τα πάνε στην υπερβολή του για να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τα σημεία του Κορανίου. Είναι όταν απομονώνει τα εδάφια. Όταν απομονώνει κάποια Κορανικά εδάφια ή κάποια Χατίθ του προφήτη Αλή Ιστορά του Εσέλαια, και δεν συμβουλεύεσαι την επεξήγηση των μαθητών του προφήτη και τη πρωτορθόδοξη Ισλαμική κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Για παράδειγμα, η Ισραηλινή τρομοκρατία, η εβραϊκή ριζοσπαστικοποίηση, κάνει ακριβώ αυτό το ίδιο με κάποια εδάφια τη παλαιά διαθήκη. Είναι γνωστό, είναι, είναι γνωστό ο, ο τρόπο του να απομονώνει κείμενα και να βάζει τη δικιά σου προσωπική επεξήγηση. Γι' αυτό και σαν μουσουλμάνοι και σαν ορθόδοξοι μουσουλμάνοι, αυτό που καλούμε είναι η επιστροφή στι πηγέ του Ισλάμ, Κοράνι και Σούνα, Κοράνι δηλαδή και η παράδοση του προφήτη, με την κατανόηση των μαθητών του προφήτη και των μαθητών των μαθητών του προφήτη τη πρώτη κοινότητα, οι οποίοι, όπω ο ίδιο ο προφήτη είχε περιγράψει, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ορθή κατανόηση και αυτοί είναι οι οποίοι θα δεχθούν σωτηρία με τα θάνατον. Διότι κατανοούν το Ισλάμ έτσι όπως πρέπει να κατανοηθεί με βάση τον προφήτη και με βάση τις πρώτες κοινότητες. Όταν, περνά, όταν περνάμε σε μία προσωπική μας επεξήγηση, προσωπική γνώμη, προσωπικές τάσεις, πολιτικές τάσεις, εδώ δημιουργείται το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όταν όμως μένουμε και συγκεντρωνόμαστε στο τι λέει ο προφήτης και οι μαθητές του προφήτη, εδώ βρίσκεται η Ισλαμική Ορθοδοξία και μένουμε σε αυτήν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και να πούμε ότι αυτή η Ισλαμική Ορθοδοξία είναι που έχει καταδικάσει και έχει εναντιωθεί σε αυτό το χαριτζητικό στοιχείο. Γι' αυτό και οι χαριτζήτες πολλές φορές σκοτώνουν μουσουλμάνους α, στις μουσουλμανικές χώρες. Διότι έχουν δεχθεί, κριτική, έχουν δεχθεί, γενικότερα τους έχουν αντιμετωπίσει. Με, ε, μέσα σε αυτό που συζητάμε και έχουμε το Ισλαμικό κράτος, το Νταές, τι είναι που εντάσσεται ακριβώ. Είναι ο ορισμό των χαριτζητών, των Deais, όπω η Αλκάιδα, καιντα Αλκάιδα, Μπόκο Χαράμ, αδελφοί ο μουσουλμάνοι, είναι. όλοι αυτοί είναι μία γκρούπα επί τη ουσία. Ο ένα τρέφει τον άλλον. Οι Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν επίση. Οι Ταλιμπάν επίση. Με μία διαφορετική βεβαίω ε, αφετηρία, αλλά ανήκουν και αυτοί σε αυτό το κομμάτι. Η Σαρία είναι πάνω από το Σύνταγμα ή το ανάποδο. Εγώ καταρχά να σα πω ότι είμαι Έλληνα Μουσουλμάνο. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα, έχω γεννηθεί εδώ, θεωρούμε Έλληνα πολίτη, δεν είμαι ενσωματωμένο. Είμαι ε, κομμάτι αυτή τη χώρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα, το Σύνταγμα, αν είναι πάνω το Σύνταγμα ή η Ισαρία για εμά, θα, θα είμαι πολύ ειλικρινή, γιατί αυτή είναι η θρησκεία μα. Πάνω απ' όλα για εμά είναι το Κοράνι, το Ισλάμ και ό,τι περιέχει το Ισλάμ σερία, κανονισμοί, εντολές, πάνω απ' όλα είναι το Ισλάμ. Το Σύνταγμα σαν Έλληνες πολίτες και όπως ένας μουσουλμάνος ξένος το σέβεται και το τηρεί και το εφαρμόζει. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Στην καρδιά μας όμως πρώτα είναι η θρησκεία μας και θα ρυθμίσουμε τα πάντα με βάση τη θρησκεία μας. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και αυτό ισχύει και για τον χριστιανό και για τον εβραίο πάνω απ' όλα και το έχουν πει ιερέας, χριστιανός ιερέας είχε βγει και είχε πει όταν καλούσανε στο να κλείσουν οι εκκλησίες και να μην υπάρχει κοινωνία και να μην υπάρχουν τα τελετουργικά, η ιερέας είχε βγει και πει πάνω απ' όλα η θρησκεία και όχι η κοσμική νόμι. Το είχε τονίσει, εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Σεβόμαστε τους νόμους ως Έλληνες πολίτες, ως πολίτες γενικότερα, Σεβόμαστε το σύνταγμά μα και πρέπει να τηρήσουμε αυτά που πρέπει να τηρήσουμε σαν κανονισμού για να υπάρχει και μια κοινωνική τάξη. Αλλά στι καρδιέ μα πάνω απ' όλα είναι η θρησκεία μα, το Κοράνι μα, τα χαντίθη του προφήτη μα, αλλιώ όλα του Εσεράμ. Και βεβαίω η σερία, η η οποία. Εδώ, εδώ να, κάνουμε μια, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Ο κόσμο ακούει σερία και φοβάται. Και σου λέει, Α, τηρεί σερία σημαίνει ότι θα κόψει χέρια και πόδια. Το ποινικό κομμάτι δεν ανήκει σε εμά ω υποχρέωση, ω πολίτε. Είτε είμαστε σε ισλαμική χώρα, είτε είμαστε σε μη ισλαμική χώρα. Η Σερία δεν περιέχει το ποινικό κομμάτι. Η Σερία περιέχει το δόγμα, την πίστη, τη θεολογία, πράξει λατρεία. Αυτά είναι κομμάτι επίση τη Σερία. Ολόκληρη η εφαρμογή τη θρησκεία είναι Σερία. Άρα λοιπόν, όταν εγώ λέω ότι εφαρμόζω και τη Σερία σαν Μουσουλμάνο και πρέπει, δεν μου ανήκει, δεν είναι, δεν είναι στην υποχρέωσή μου. Δεν έχω κανένα λόγο στο ποινικό κομμάτι. Αυτό ορίζεται από τα μουσουλμανικά δικαστήρια, μουσουλμάνοι ηγέτε, μουσουλμάνοι, ε, πραγματικέ αστυνομίε ε, τη ε, θρησκεία και όχι ε, ε, οι, οι κάλπικε αυτέ που διαβάζουμε, που είναι τρομολαγνικέ επί τη ουσία εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει μία συγκεκριμένη τάξη και οργάνωση, σύμφωνα με το θρήσκεμα και αυτό καθορίζεται από μουσουλμανική χώρα, αναγνωρισμένη. Εδώ εγώ σαν μουσουλμάνος δεν έχω κανένα απολύτω δικαίωμα να το πω έτσι, να εισχωρήσω στο ποινικό κομμάτι. Η χώρα έχει δικό της ποινικό κομμάτι και δεν με αφορά εμένα σαν μουσουλμάνο. Και κανέναν από τους μουσουλμάνους δεν τους είχε απασχολήσει ποτέ αυτό. Αλλά τηρούν τη θρησκεία τους στο σπίτι τους, τηρούν την πίστη τους, την προσευχή τους, όλα τα τελετουργικά και τους, κανονισμού. κανονισμούς. υπάρχει σε κάποιο σημείο κάποια αντίφαση, μάλλον κάποια διαφωνία μεταξύ του συντάγματο και της Σαρία. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι ως προς την αντίφαση και ακόμα αν υπάρχει αντίφαση σαν μουσουλμάνοι ε, δεν, δεν πρόκειται να το τηρήσουμε. Δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε. Εφόσον... Και, δηλαδή εφόσον... αν, κάποιος, εφόσον... αν κάποιος εμένα θα μου επιβάλλει για παράδειγμα να πιω αλκοόλ ναι. να το πω έτσι μια αντίφαση υποθετική δεν θα το πιω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνω επανάσταση και θα προκαλέσω χάος στη χώρα. Απλά δεν θα το εφαρμόσω. Και υπάρχουν περιπτώσει ακόμα που αν σε, καταπι... αν σε, πιέζει ο νόμος, και αυτό ορίζεται από, το... Από την Ισλαμική νομολογία, αν σε καταπιέσει ο νόμος να κάνει κάτι το οποίο απειλείσαι, τότε ε, κάντο για να μην έχεις ε, για να μην έχεις μπλεξίματα γενικότερα κάντο για παράδειγμα ένας από τους ε, κάτι που απαγορεύει η σερία είναι ο φόρος ο φόρος θεωρείται αμάρτημα και ε, όταν, εσύ, ρωτάμε τους... κάνουμε, έτσι. Ναι, όταν ρωτάμε τους λογίους ότι αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε φόρο η απάντηση που λαμβάνουμε είναι ότι πλήρωσε το φόρο και δεν έχει εσύ αμάρτημα, έχουν αυτοί που στο το επιβάλλουν. Και κάθε φορά που ρωτάμε τέτοιες ερωτήσεις στους λογίους μας δίνουν είδους, τέτοιου είδους απαντήσεις και αυτό δεν είναι βεβαίως κομμάτι των λογίων είναι απορρέει από το Κοράνι και από την Σούνα του Προφήτη ότι όταν υπάρχει εξαναγκασμός εσύ μπορείς ή να αφήσεις τη χώρα και αν δεν μπορείς να αφήσεις τη χώρα για όποιες, ε, για όποιες δυσκολίες τέλος πάντων τότε μπορείς να μπει στη διαδικασία, να το διαπράξεις αυτό αλλά βεβαίως με την προϋπόθεση να μην είναι ένα αμάρτημα το οποίο είναι μεγάλο, είναι με, μεγάλη μορφή. Μέχρι στιγμής, στο ερώτημά σας, το Σύνταγμα δεν διατάζει κάτι ε, ιδιαίτερα ε, προκλητικό ή κάτι που να εναντιώνεται στην... Ε, στο δόγμα ε, του μονοθεϊσμού ή σε, θέματα πίστεως. Αλλά είναι κάποια πράγματα πολύ ψηλά, ελάχιστα, που κανείς δεν τα δίνει, δεν δίνει και σημασία ε, στην τελική. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η καταβολή φόρου θεωρείται συμμετοχή σε αμάρτημα και καλό θα ήταν να αποφεύγει, έτσι. Η φορολογία, ναι, στο Ισλάμ θεωρείται αμάρτημα. Yeah. Η φορολογία στο Ισλάμ, ο αυτός που παίρνει φόρο, αυτός, αυτός είναι, είναι. Ο, 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 ένας άνθρωπος ο οποίος διαπράττει ένα μεγάλο αμάρτημα. Από την άλλη, αυτός που δίνει φόρο, εφόσον του ζητηθεί και εφόσον κάποιος τον εξαναγκάζει, δεν έχει αμάρτημα επί της ουσίας. Mm. Τι ελληνοτουρκικές σχέσεις πώς τις βλέπετε? Δεν μπορώ να έχω μεγάλη έτσι, και κάποια ιδιαίτερη άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ε, ελπίζω να πάνε καλά σαν μουσουλμάνος ε, και λέω σαν μουσουλμάνος, το τονίζω αυτό, ε, και σαν Έλληνας μουσουλμάνος ακόμα περισσότερο θέλω να πάνε καλά. Για, τε, για, το καλό της πατρίδας μου και την ασφάλεια της πατρίδας μου, mm. της Ελλάδας. Θέλω λοιπόν ότι είναι αρνητικό και για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τον Ισλαμικό κόσμο, ότι μια ολόκληρη χώρα, τεράστια χώρα, το Αφγανιστάν, αυτή τη στιγμή κυβερνάται από το Ταλιμπάν. Κοιτάξτε, το θέμα των Ταλιμπάν και το θέμα του Αφγανιστάν είναι ένα θέμα από μόνο του διότι ναι, μεν υπάρχει εκεί το στοιχείο της, ε, ε, των άκρων, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση για τις προθέσεις και για το ποιο τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Mm -hmm. Ο, ο, ο μόνο υπεύθυνο είναι ο δυτικό κόσμο που τα έχει δημιουργήσει αυτά. Και στην τελική, αν μια χώρα θέλει να διοικείται από το ακραίο στοιχείο, λες και δεν υπάρχει ακραίο στοιχείο στον ευρωπαϊκό κόσμο, έχουμε ακροδεξιέ κυβερνήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη. Ε, αν θέλει μία χώρα, είναι δικαίωμά τη. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να εισβάλλει σε αυτή τη χώρα. Το Αφγανιστάν είναι μία ταλαιπωρημένη χώρα που συνεχώ έχει δεχθεί εισβολέ. συνεχώς και ανάλογα με τα τερτύπια του δυτικού κόσμου, όποιο θέλει ανεβαίνει στην εξουσία και όποιο θέλει κατεβαίνει. Αυτό είναι ένα παράγοντα που δεν μπορούμε απλά να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε μόνο για το στοιχείο τη βία. Και... Ναι, οκ, okay, υπάρχει όπως υπάρχει και στο δυτικό κόσμο και στο χριστιανικό κόσμο δικαίωμά τους να κάνουν τη δικιά τους οργάνωση σε αυτήν τη χώρα τους mm. το και να βέβαια... μπαίνουμε εμείς yeah. ο απέξω στη χώρα αυτή εδώ πέρα είναι νομίζω το... είναι πιο ανήθικο από την βία των Ταλιμπάν που περισσότερο ανήθικο η δυτική εισβολή βέβαια, πέρα... όπως και η ρωσική παλιότερα από την εισβολή βεβαίως μιλάμε και για καθεστώς το οποίο Παραβιάζει την, ε, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, στη λειτουργία. Σου λέμε αυτά που γίνεται με τι γυναίκε, με την καταπίεση και όλο αυτό. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ ρευστό και το πώ θα ερμηνευτεί. Ποτέ και κανένα σε μουσουλμανικό κόσμο δεν έχει βγει και να έχει πει ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι ανθρώπινο. Το ανθρω... Τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω τα εκλαμβάνετε είναι εντελώ διαφορετικά από ό,τι τα εκλαμβάνουμε εμεί. Και εδώ πέρα μπαίνουμε και σε μια φιλοσοφική συζήτηση, η οποία τώρα βεβαίω λόγω τη οικονομία του χρόνου δεν ωφελεί, αλλά είναι ρεστό. Ποιο το ορίζει. Ποιο το ορίζει. Ο κάθε ένα έχει τη δικιά του, το δικό του ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι πολύ ρευστό η ερμηνεία του και η κατανόησή του και γενικότερα το πώ αντιλαμβανόμαστε σαν χώρε και σαν κουλτούρε και σαν πολιτισμοί και σαν θρησκεύματα αυτό που λέμε ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα που δίθεν φωνάζουν ε, στις, προς, στις μουσουλμανικές χώρες, δεν είναι γιατί τους νοιάζει ο άνθρωπος. Τους νοιάζει περισσότερο η πολιτική παρέμβαση. Έτσι. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική, το γεωστρατηγικό μπάχαλο που θέλουν να προκαλέσουν πολλές φορές. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει και το βλέπουμε και το είδαμε πρόσφατα βεβαίω το Ιράν δεν το αναγνωρίζουμε ως μουσουλμανική χώρα σαν σουνίτες, αλλά δεν πάβει να βλέπουμε πώς το χιτζάμπ και αυτό που έγινε με το Χιτζάμ, που δεν ήταν το Χιτζάμ ο λόγο, ήταν εντελώ διαφορετικοί λόγοι από αυτοί που παρουσιάζονται, χρησιμοποιήθηκε για καθαρά για πολιτικού λόγου εξω, εξωτερικής πολιτικής του, του δυτικού κόσμου. Το ίδιο συμβαίνει και στο Αφγανιστάν. Εάν τους, εφόσον του ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν μιλάει κανεί για τι δολοφονίε ημάμιδων από τα Λιμπάν. Γιατί δεν μιλάει κανείς για δολοφονίες μουσουλμανικών κοινοτήτων που εξολοθρεύουν στο Αφγανιστάν ή Ταλιμπάν; Γιατί δεν μιλάνε για αυτό το κομμάτι. Ναι. Μιλάνε ναι. μόνο για αυτά τα σημεία τα οποία τους συμφέρει και δεν έχουν να κάνουν με δικαιώματα. Έχουν γενικότερα να κάνουν με όλη αυτή την πολιτική ορθότητα που προσπαθούν να προωθήσουν. Ε, δηλαδή εννοείται ότι στο Ιράν οι λόγοι... Έχεις εξ, μεγάλες Είναι ξενόφερτοι και δεν έχουν να κάνουν με την καταπίεση των γυναικών και όλα αυτά που μαθαίνουμε. Σαφώ στο Ιράν είναι ξενόφερτη. Εννοείται ότι είναι ξενό. Ουδέποτε σε καμία μουσουλμανική χώρα οποιοδήποτε στοιχείο επαναστάσεω δεν ήταν τοπικό, ήταν ξενόφερτο. Και το μεγαλύτερο αυτό ήταν η Αραβική Άνοιξη, η οποία δεν το λέμε έτσι, δεν είναι συνωμοσιολογικό. Η Αραβική Άνοιξη υπάρχουν email τη Κλίντον οι οποία αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή των αδελφών μουσουλμάνων σε συνεργασία με, την, με, με γενικότερα με τον δυτικό κόσμο, το πώς προκάλεσαν όλες αυτές τις αναταραχές. Ε, δηλαδή οι άνθρωποι, οι γυναίκε, θα το πω έτσι, στο Ιράν είναι ευχαριστημένε. Ούτε δεν... ποτέ οι ιρανέ είχαν κάποιο πρόβλημα, ούτε οι ιρανέ δεν επαναστάτησαν γι' αυτό το λόγο. Ούτε ποτέ οι Ιρανές δεν έφεραν το πρόβλημα του Ιράν. Η μόνη, η, η μόνη κοινωνική, το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει στο Ιράν είναι η φτώχεια. Είναι το πρόβλημα τη διαβίωση. Αυτά είναι προβλήματα και τη Ελλάδα. Αυτά είναι προβλήματα και τη Γαλλία. Ο κόσμο ε, βγαίνει έξω ναι, και στη Γαλλία δεν είναι, και, δεν είναι, και, και διαμαρτύρεται για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι ανακαλούν, δεν έχουν μνήμε από την κατάσταση πρώτη ε, επανάσταση τη δεκαετία του 70, που ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ή, η, αν μιλάτε για του Ιρανού, είναι περήφανοι γι' αυτό. Ο ίδιο ο λαό είναι περήφανοι γι' αυτό. Δεν ποτέ yeah, είχαν yeah. τέτοιο θέματα. Και με τη θρησκεία του επίση, η οποία ξαναλέμε και ξανατονίζουμε. Ε, αποκλίνει από την Ισλαμική Ορθοδοξία και τις Ισλαμικές Ορθόδοξες θέσεις αλλά δεν είναι αυτό τώρα που λέμε ε, μιλάμε για το κοινωνικό στοιχείο ούτε ποτέ είχαν πρόβλημα με αυτό ούτε με το, με το κάλυμα ε, της Μαντήλας mm. είναι, μην... αυτή τη στιγμή αν θα μιλ... θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα yeah. αν είχαμε όπου είχαμε εδώ πέρα και στην Ελλάδα αστυνομική βία μια ξένη χώρα φανταστείτε το παίρνει αυτό και το μεταφράζει με εντελώ διαφορετικούς όρους, ούτω ώστε να διεισδύσει στη χώρα και να προκαλέσει πανικό. Δηλαδή είναι γνωστά αυτά τα κόλπα. Είναι γνωστά, τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι, δεν είναι καινούργια πράγματα.